Η Ιόνιος Βιβλιοθήκη και η Άνιμος Εκδοτική σε μια ενδιαφέρουσα βραδιά βιβλίου ζωντάνεψαν κείμενα και στιγμές από το τρίτο μυθιστόρημα του Γιάννη Φιλιππίδη, «Κρατάς μυστικό», που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τον Άνεμο. Για το συγγραφέα και το τρίτο του μυθιστόρημα μίλησαν οι δημοσιογράφος και η ραδιοφωνική παραγωγός Μέρη Ζαχαράκη και ο εκδότης Νικόλας Τελίδης. Σημαντικά αποσπάσματα από το «Κρατάς μυστικό» απόδωσαν η Βιβί Θοδωρακοπούλου και ο Ανδρέας Αρβανίτης. Τα κείμενα συνόδευσε μουσικά ο Πάνος Πιεράτος, μουσικός υπεύθυνος της ορχήστρας Μουσική Οδύσσια. Να σας συστήσω τον Γιάννη Φιλιππίδη έτσι όπως το γνώρισα μέσα από αξέχαστες πραγματικά αναγνωστικές διαδρομές που μου χάρισε, γιατί τα βιβλία του, ξέρετε, δεν είναι από αυτά που αφού τα διαβάσεις τα τοποθετείς στο ράφι και τα ξεχνάς. Ο Γιάννης έχει το σπάνιο χάρισμα να πιάνει το σφιγμό του αναγνώστη, να τον συνεπέρνει, να τον ταξιδεύει, να τον εχμαλωτίζει από τις πρώτες γραμμές, ώστε να μην αφήσει το βιβλίο από τα χέρια του, αν δεν έχει φτάσει στο τέλος. Είναι από τους λίγους συγγραφείς που βρίσκει πάντα μια στάλα φως στο απόλυτο γκρίζο. Και δεν τη βρίσκει μόνο, διαπλωτίζει με αυτή τα βιβλία του. Έτσι, τα βιβλία του αναδίδουν μια πνοή αισιοδοξίας και ελπίδας. Άρωματα πολύτιμα για τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Κάθε βιβλίο του είναι και ένα ταξίδι με διαφορετικό προορισμό. Γεμάτο εικόνες, γεμάτο μυρωδιές και ήχους, γεμάτο αναζητήσεις και ψηλαφισμούς, γλαφυρά περασμένος στο χαρτί. Ο τρόπος γραφής του είναι φανερά επηρεασμένος από την ενασχόλησή του με την υποκριτική, είναι κάτι που δεν σας είπε, και αυτό μπορεί κάποιος να το διακρίνει στους διαλόγους του βιβλίου του που είναι εξαιρετικά ζωντανή. Εγώ είμαι συγγραφέας, με λένε Γιάννη Φιλιππίδη, να το πω ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιόνιο Βιβλιοθήκη, το Φιλόδημο, τη Μέρη, τα παιδιά τους ηθοποιούς μας εδώ, το μουσικό μας, το Μάνο. Προσπαθούμε σε κάθε πόλη να στήσουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να σας πείσουμε, το πάμε και στο ραδιόφωνο το απόγευμα, το λέμε συνεχώς, ότι σε κάθε πόλη, σε κάθε ευκαιρία, εμείς θέλουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα φίλους. Δεν μας ενδιαφέρει, θα προτιμούσαμε να αγοράσετε τα βιβλία μας, μας συμφέρει να μας διαβάζετε, λέμε εμείς. Γιατί η σχέση μας με το βιβλίο θέλουμε να λέμε ότι είναι έγκυμη. Γι' αυτό και εγώ και ο Νικόλας Οτελίδης δημιουργήσαμε την Άνιμος Εκδοτική εδώ και λίγο καιρό, που είναι μια έντιμη για μας εκδοτική συνθήκη. Θα τα πούμε και στο τέλος αφού διαβάσουν κάποια πράγματα τα παιδιά, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας γνωρίζουμε σαν πρόσωπα, να μας γνωρίζετε σαν δημιουργούς, να μας υποστηρίζετε γιατί η σχέση μας με το βιβλίο είναι αληθινή. Εμείς παράγουμε κανονικά μυθιστορήματα που δεν έχουν να κάνουν με τις υποτιθέμενες λίστες τα ευπόλυτα. Και όλη αυτή τη σύγχυση που σας προκαλούν πρόσφατα, θέλω να πω με την ευκαιρία ότι έγινε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα έρευνα μέσω του Facebook, η Βιβί ίσως να την έχει δει, ένα γκάλος ψηφισές. Λοιπόν, η οποία λέει ποιος είναι ο δημοφιλέστερος Έλληνας συγγραφέας και αρχίζουν και γράφουν από μέσα. Οδυσσέας Ελίτης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Μάρο Βαμβουνάκη, Γιάννης Φιλιππίδης. Ευχαρίστησα πάρα πολύ όλο αυτόν τον κόσμο. Να μην ξεχάσω ποτέ ούτε μία λεπτομέρεια. Δες πώς ονόμασε αυτό το ηλεκτρονικό μου ημερολόγιο. Οι αλήθειες πριν τελειώσουν. Μ' αρέσει. Και να μην έχω μυστικά από σένα εξίσου μ' αρέσει. Τον τρόπο θα τον βρω. Σημασία έχει να μην θέλω να έχω. Σήμερα θα ήθελα να μπορούσα να γράφω αλλιώς. Σε χειροπιαστές, χάρτινες σελίδες, ένα γράμμα. Ίσως και για σένα. Όχι πια με την αγαπημένη μου γραμματοσειρά, αλλά με χειροποίητους ελληνικούς χαρακτήρες. Να σχηματίζουν λέξεις, σκέψεις και πόθους. Αλλά τα δάχτυλά μου δυσκολεύονται. Συνήθισα πια και έκανα τα κρυβά μου μολύβια κουμπιά. Έκανα ακόμα και τις καλημέρες μου αποθηκεύσεις ηλεκτρονικές. Δεν γράφω για τους άλλους. Δεν γράφω μυθιστόρημα, δεν τα καταφέρνω. Ονειρεύομαι μόνο ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που οραματίζομαι να συνθέσω χρόνια, στίχους, μουσική μόνη μου. Και όταν τα βράδια με παιδεύει ο Άγιος ύπνος που δεν έρχεται, εγώ μένω εκεί. Χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φοράει.
με στα τέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλη και το κλέψανε.